Στο σκοτάδι είναι βυθισμένες οι γειτονιές της οδού Στεφανογιώργη, εξαιτίας του ότι έχει διακοπεί ηλεκτροδότηση πάνω στο βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης. Βρισκόμαστε στην οδό Στεφανογιώργη, στον παράλληλο της Εθνικής Οδού. Σε μερικά μέτρα απόσταση βρίσκεται μια γειτονιά, πνιγμένη στα σκοτάδια και στην ανασφάλεια. Δυστυχώς, εδώ και 15 μέρες, παρόλο τις τηλεφωνικές προσπάθειες να έρθουμε σε επαφή με τους αρμόδιους φορείς την περιφέρεια, δεν έχει έρθει κάποιος για να επιληφθεί του θέματος. Κάτοικοι της περιοχής καταγγέλουν πως γίνονται καθημερινά μάρτυρες απίστευτων περιστατικών που θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική τους ακεραιότητα. Εδώ η περιοχή τα τελευταία χρόνια είναι κατοικημένη, η προσέλευση των αυτοκινήτων καθημερινά όλο το 24ωρο είναι αυξημένη. Δυστυχώς και πεζοί βρίσκονται συνεχώς σε κίνδυνο, διότι τα αυτοκίνητα χωρίς να βλέπουν, βγαίνοντας στην έξοδο για Φοινικιά ή Μαλάδες, μπορεί να πέσουν πάνω σε κάποιον πεζό που προσπαθεί να πετάξει είτε τα σκουπίδια του είτε να πάει από την απέναντι μεριά του δρόμου. Πολλά ατυχήματα. Τα παιδιά μας πάνε σχολείο από εδώ, όπου το πρωί γίνεται χαμός γιατί όλα τα φορτηγά αυτοκίνητα περνάνε για την Φοινικιά που είναι βιομηχανική περιοχή. Και γίνεται το διαχώρητο. Εδώ κάνουν ποδήλατο τα παιδιά μας. Αν ένα πεταχτεί, τρέχουν εδώ πέρα, δεν προλαβαίνεις. Αδέσποτα ζώα καθημερινά εισέρχονται μέσα στην Εθνική Οδό και προκαλούν ατυχήματα. Γινόμαστε καθημερινά θεατές σε τέτοια προβλήματα. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Δυστυχώς έχουν τοποθετήσει δίχτυ ύψους 1,20 από αυτό από τι να σε προστατέψει. Παράλληλα, ζητούν από τους υπευθύνους να μεριμνήσουν για την τοποθέτηση ειδικών ηχοπετασμάτων, ώστε να μειωθεί ο κυκλοφοριακός θόρυβος που φτάνει στα σπίτια τους. Ζητάμε τη βοήθεια των αρμόδιων να τοποθετήσουν ηχοπετάσματα, ούτως ώστε να προστατευτούν όλοι οι κάτοικοι. Είχα στείλει τον πρώτο καιρό που ήρθα στη Βιβόακ email και τους είπα για τα ηχοπετάσματα, τα οποία υπάρχουν λίγα χιλιόμετρα πιο κάτω. Δεν μου απαντήσανε ποτέ. Η πρόσβαση στη γειτονιά σας από πού είναι? Η πρόσβαση είναι από δύο σημεία, για να μπούμε εδώ στο αδιέξοδο. Το ένα είναι από εκεί, το οποίο απαγορεύεται. Αν σε δει αστυνόμος, σταματάει, αλλά δεν υπάρχει άλλος τρόπος να περάσουμε. Και άλλο ένα είναι από το γεφυράκι που περνάς από κάτω, στο οποίο αν βρέξει λιγάκι πιάνει νερά, δεν μπορείς να περάσεις. Δηλαδή, τις προηγούμενες μέρες που είχε πλημμυρίσει το γεφυράκι ήταν κλειστό. Ναι. Εσείς έπρεπε να μπείτε στο σπίτι σας από την παράνομη οδό? Ναι, από εδώ μόνο. Σαν κάτοικοι της περιοχής εδώ, ζητάμε την αυτονόητη ασφάλειά μας. Να λειτουργήσουν όλοι με λίγη συνέστηση, να μπουν στη θέση μας